Υπουργός Οικονομικών είπε στην τοποθέτησή του ότι το νομοσχέδιο είναι νομοσχέδιο συνέχειας και συνέπειας. Συμφωνούμε. Έτσι είναι. Ο ένας συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος. Για παράδειγμα, το καζίνο του Ελληνικού είχε εγκριθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της παραχώρησης όλης της έκτασης του Ελληνικού στο σχήμα της κοινοπραξίας των επιβεβαιωμένων ομίλων και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε όλη αυτή την περίοδο να καταγράφει τις απαιτήσεις της κοινοπραξίας που έρχονται σήμερα να κυρωθούν με τη σύμβαση που καλείται να ψηφίσει η Βουλή, που ήδη έχει υπογραφεί από τις 8 Ιουνίου. Ολοκλήρωσε λοιπόν αυτό που άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το καζίνο του Ελληνικού. Το ίδιο για τους Χαραμαγκά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση το 2018 με υπουργό τον κύριο Πιτσόρλα παρέδωσε το ναυπηγείο σε ειδική εκαθάριση με στόχο την πώληση των ενεργητικών στοιχείων χωρίς καμιά μέρημνα για τους εργαζόμενους. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία σήμερα με το νομοσχέδιο και ολοκληρώνει το έγκλημα παραχωρώντας όλη την έκταση στο ναυπηγείο, λιμενικές εγκαταστάσεις, παραλία και κάθε άλλη έκταση και κτίσμα καθαρό συνολικά από εργαζόμενους, δηλαδή με απόλυση όλων αυτών που έξαν το αίμα τους και το έκαναν ναυπηγείο όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, λοιπόν, συνεχίζεται την ίδια στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης με συνέπεια στις δεσμεύσεις σας απέναντι στο κεφάλαιο. Δεν έδωσε απαντήσεις όμως η κυβέρνηση στις αγωνίες των εργαζομένων στα ναυπηγεία. Δεν απάντησε αν θα δοθούν τα χρωστούμενα στους εργαζόμενους, αν θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους, αν θα κατεβηθούν τα δεδουλευμένα, αν εφαρμοστούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων που τους δικαιώνουν. Έδωσε όμως καθαρή απάντηση σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της συνέχειας της δουλειάς, το αίτημα αυτών των εργαζομένων, αλλά και όπως αποτυπώθηκε εδώ από τις τοποθετήσεις. Είπε καθαρά ότι η δέσμευση είναι για ανυπαρξία οικονομικής συνέχειας με πρόσχημα το χρέος. Ένα χρέος που το δημιουργήσατε όλοι σας, όλες οι κυβερνήσεις και τώρα το φορτώνετε στους εργαζόμενους. Με το να τους ρίχνετε στην ανεργία, στη δυστυχία. Οι ευθύνες σας απέναντί τους είναι εγκληματικές. Κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να ξεχνά τα έργα και τις ημέρες όλων σας. Γιατί αν τα ξεχνά, θα βρίσκει μπροστά του ακόμα πιο οξυμένα, όπως τώρα οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που τους λέτε ότι πρέπει να υπάρξει οικονομική ασυνέχεια, γιατί υπάρχει το χρέος, επιδεινώνοντας τους όρους ζωής τους. Κανένας συμβιβασμός δεν μπορεί να υπάρξει με την κλοπή του μόχθη των εργαζομένων, κανένας συμβιβασμός με τις απολύσεις, και καλούμε ακόμη και τώρα να υπάρξει απαραβίαστος όρος μέσα στο νομοσχέδιο για συνέχιση της απασχόλησης όλων των εργαζομένων με συγκροτημένα δικαιώματα και συλλογικές συμβάσεις. Το θέμα είναι πολιτικό, ταξικό, εσείς όμως το λύνετε ενάντια στους εργαζόμενους. Σας καλούμε επίσης να ξεκαθαρίσετε από τώρα πώς και από ποιον θα καταβληθούν όλα τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους. Όσον αφορά τις τροπολογίες, για την τροπολογία με αριθμό 1342 του 2000 με ειδικό 201. Ψηφίζουμε κατά. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία διαφοροποίηση σε κάποια άρθρα αν ήταν χωριστά, όμως δεν μας το επιτρέπει αυτό που γίνεται συνήθως με τις τροπολογίες, όπου σε όλα τα άρθρα θα πρέπει να... ότι ανεξάρτητα το τι λέμε για τα άρθρα, θα πρέπει να ψηφίσουμε για το σύνολο της τροπολογίας. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε, για παράδειγμα, στην τροπολογία που αφορά την γουνοποιία, να πούμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την τροπολογία. Για την τροπολογία 1343 του 2000 με κωδικό 202. Θα πάμε παρόν συνολικά στην τροπολογία. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναπτύξουμε κάποια άρθρα που θα μπορούσαμε να πάμε στο ναι, αλλά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε γιατί υπάρχουν και άρθρα τα οποία διαφωνούμε με την προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, τροπολογία 1344 με ειδικό αριθμό 203. Θα πάμε στο παρόν. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε
και εδώ κάποια άρθρα, ή θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε κατά, για παράδειγμα, στο άρθρο που αναφέρεται στην επιχορήγηση των εκδοτικών, των εφημερίδων ουσιαστικά, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, είναι μια άλλη εδώ επιχορήγηση σε όλους αυτούς, με το πρόσχημα βέβαια του κόστους, του μεταφορικού κόστους και όλων των υπολείπων. Ή θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε παρόν ή και ναι σε κάποια άρθρα της τροπολογίας. Συνολικά θα πάμε στο παρόν και σε αυτή την τροπολογία. Και συνολικά κατά στο νομοσχέδιο.